Θέλω και εγώ έτσι να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά για την ευκαιρία που μου δίνετε και την ευγνωμοσύνη μου προς το Σεβασμιότατο, αλλά και προς όλους εσάς, για αυτή την ωραία ευκαιρία κοινωνίας, την οποία έχουμε μέσα στις δύσκολες μέρες μας και που τόσο ανάγκη όλοι την έχουμε. Είπε διάφορα ο Σεβασμιότατος, εγώ πάντως αισθάνομαι ότι είμαι ποίμνιό του. Και το ξέρει, και επίμνιο του Παπαγιάννη. Και μπορεί να μην μεγάλωσα στο Ρετζίκι, αλλά όμως τα τελευταία, νομίζω το σπίτι αυτό το πήραμε εμείς το 1974, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε από τότε που έγινε η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, είμαστε ως οικογένεια μέλος αυτής της εκκλησιαστικής κοινότητος. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν ήμουν σίγουρος πώς και τι έπρεπε να πούμε, αλλά σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν πιο αληθινό, πιο αυθεντικό, πιο καθαρό το να αφήσω κι εγώ έτσι σε αυτή την ευκαιρία ελεύθερη κάπως την σκέψη μου για το πώς προβληματιζόμαστε μέσα στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και κάπως την επιτομή αυτών των μηνυμάτων που και εγώ λαμβάνω να την καταθέσω σε εσάς και από ό,τι καταλαβαίνω μετά να γίνει κάποια συζήτηση που να μπορέσει ό,τι εκφράζουμε ως λόγο, ως προσωπική εκτίμηση, ως γενική ενδεχομένως εκτίμηση να το υλοποιήσουμε και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη. Όταν συζητούσαμε για το θέμα στη σύνοδο με το Σεβασμιότατο, του είπα, τι θα μπορούσα εγώ τώρα να πω, τι πρέπει να πω. Λέει, να πεις κάτι έτσι σύγχρονο, κάτι επίκαιρο. Δεν ήταν στη σύνοδο, ήταν εδώ ήμασταν. Και είπε κάποιος εκ των πατέρων, λέει, να μας πείτε κάτι, ξέρω εγώ, από τα ποιμαντικά θέματα και από αυτά. Τελικώς προέκυψε να πούμε κάτι για την κρίση, γιατί αυτή η κρίση μας απασχολεί. Γιατί αυτή αποτελεί το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα της διακονίας μας σήμερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρέπει να εκδιπλώσουμε τη διακονία μας. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα της, τη φύση της, την ουσία της, τα βαθύτερα αίτια της, το πού ενδεχομένως πάει. Και πάνω σε αυτό το επίπεδο να προβάλλει ο καθένας μας την κλίση του, την αποστολή του, τις δυνατότητές του, αυτό το οποίο και μπορεί και οφείλει ως κληρικός και ως διακονητής, υπηρέτης του θελήματος του Θεού, φορέας του μηνύματός του και της χάριτός του στη σύγχρονη εποχή. Παίζει πολύ ρόλο αυτή η κρίση. Παίζει πολύ ρόλο το περιβάλλον. Αλλιώς εκφράζεται η ιερατική κλίση σε μια ιεραποστολική χώρα, αλλιώς εκφράζεται σε μια χώρα στην οποία υπάρχει πλούτος και ευμάρεια και δυτική αντίληψη, αλλιώς σε έναν χώρο που είναι ομοιογενής ορθόδοξα κατά το δυνατόν, όπως ήταν τουλάχιστον ως τώρα η χώρα μας, αλλιώς σε έναν χώρο που εκφράζεται ελεύθερα η Εκκλησία, αλλά όμως αποτελεί μειοψηφία θρησκευτική, αλλιώς μέσα σε ζωντανές παραδόσεις, αλλιώς αν είναι ξένη γλώσσα, και αλλιώς επίσης σε διάφορες εποχές. Αλλιώς εκφραζότανε και άλλες ήταν οι απαιτήσεις στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Το κρυφό σχολείο κάτι ήτανε. Έτσι για να πω ένα απλό παράδειγμα. Αλλιώς λειτουργούσε η Εκκλησία στη Ρωσία την περίοδο του Σοβιετικού καθεστώτος, και αλλιώς πρέπει τώρα να αξιοποιήσει το χάρισμα της κλίσεως το οποίο έχει και έτσι ο κάθε ιερέας να κινηθεί. Έτσι συμβαίνει και με μας. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να το καταλάβουμε. Και είναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουμε για να κάνουμε την κρίση ευκαιρία, όπως είπε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε για να παρηγορηθούμε και να βρούμε από κάπου να γαντζωθούμε, αλλά γιατί αποτελεί το μυστικό της αλήθειας των ημερών. Η μεταμόρφωση της κρίσεως σε ευκαιρία. Καθώς λοιπόν έτσι και από χθες το βράδυ
Και στο αεροπλάνο που ερχόμουν να σκεφτόμουν περίπου πώς να το οργανώσω αυτό στο μυαλό μου, είπα ότι το πρώτο είναι να καταλάβουμε, να περιγράψουμε λίγο την κρίση. Και θα σας πω πώς εγώ την καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω σε 4 επίπεδα. Το πρώτο είναι η οικονομική κρίση. Το δεύτερο είναι η πολιτική κρίση. Τρίτο είναι η κοινωνική. Και τέταρτο είναι η πνευματική. Ας αρχίσουμε από το πρώτο, που είναι αυτό που αισθανόμαστε άμεσα. Την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση μας έρχεται πρώτα-πρώτα, μας χτυπάει σαν αλόγιστη και ευνηδιαστική φορολόγηση. Είναι τρέλα. Ένα πανικόβλητο κράτος, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, με κάποιο τρόπο χωρίς επεξεργασμένα μέσα του τα δεδομένα των προβλημάτων που υπάρχουν, αρχίζει να προσπαθεί να πάρει λεφτά από κάπου. Πιάνει τον κάθε πολίτη, τον οποίο όμως τον μεγάλωσε με εντελώς διαφορετική λογική, ως τώρα του δίνε και του δίνε το δικαίωμα μέσα από την όλη πολιτική φιλοσοφία και την κοινωνική αντίληψη να απαιτεί, να απλώνεται και να ανοίγεται, έρχεται και αρχίζει να του ρίχνει τη φορολογία. Αρχίζει η φορολογία σιγά σιγά να μαζεύονται. Το καταλάβαμε το τελευταίο μήνα. Τώρα έρχεται το επόμενο. Ως τα Χριστούγεννα θα έχει εντελώς λειτουργήσει όλη μας η ψυχολογία σε έναν οικονομικό ευνηδιασμό εφιαλτικού τύπου πολλές φορές, ανάλογα με τα δεδομένα μας. Να μαζεύεις μια ζωή, να κάνεις 5 οικονομίες και αυτές να εξαναμίζονται εν μία νυχτή. Να έχεις κάνει έναν ολόκληρο σχεδιασμό οικονομικό και ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα να καταραίει. Να βρίσκεσαι στο απόλυτο μηδέν και να σου ζητούν ακόμη περισσότερα. Και έρχεται ο κόσμος και μας το εκφράζει. Να πω ένα παράδειγμα. Έρχεται πολιτικός μηχανικός με ένα μεγάλο σπίτι, με 5-6 παιδιά, με μεγάλες δουλειές. Έκανε τους σχεδιασμούς του. Ακυρώθηκαν ένα-ένα όλα και αρχίζουν να του έρχονται σιγά-σιγά οι φορολογήσεις πάνω στο δεδομένο ότι έχει περιουσία, ενώ όμως δεν ρωτάται αν έχει χρήματα. Αυτός ο άνθρωπος περνάει από ένα φοβερό δίλημα. Του γεννάται το πρόβλημα πώς θα βρει να πληρώσει τις έκτακτες αυτές τις φορές και τα τέλη για το δικό του σπίτι, στο οποίο μένει και φιλοξενείται, στο οποίο μεγαλώνει τα παιδιά του. Δεν έχει. Έχει καλό σπίτι, αλλά δεν έχει λεφτά. Ξέρει ότι η πεθερά του, που είναι σε άνοια, έχει κάτω από το στρώμα της ένα φάκελο για την κηδεία της. Και πηγαίνει και βουτάει. Και το πιάνει κρίση εσωτερική. Και έρχεται στον ιερέα και του το λέει. Αυτό το πράγμα τον ξεσκίζει τον άνθρωπο. Και ψυχολογικά και αξιακά. Του καταστρέφει την αξιοπρέπεια. Αυτό συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένα άλλο πράγμα είναι τα χρέη. Έκανε ανοίγματα, έτσι οργάνωσε τη ζωή του. Και πρέπει να δίνει χρήματα σε χρέη. Να ξοφλάει, όχι να δημιουργεί. Και έρχεται ένα κράτος και του λέει ότι εγώ είμαι πιο φτωχό από σένα. Και του τα παίρνει. Αυτό που η αποστολή του είναι να δίνει, να προσφέρει. Έτσι το κατανοούμε όλοι μας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι οι φόροι και τα χρέη. Το δεύτερο πράγμα είναι η καταστροφή κάθε παραγωγής και ανάπτυξης. Για κάποιο λόγο σπίτια δεν κτίζονται. Για κάποιο λόγο που είναι έξω από μας, αλλά τον αντιλαμβανόμαστε. Δεν δημιουργείται τίποτα καινούριο στον τόπο. Έχουμε την αγελάδα να μην βόσκει και να έρχεται ο μηχανισμός να την αρμέξει. Μετά από λίγο δεν θα βγάλει γάλα, θα βγάλει αίμα. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Έπεσε λοιπόν και η ανάπτυξη, έπεσε η παραγωγή, έπεσε έτσι η ζωτική οικονομική ζωή. Επακόλουθο αυτού του πράγματος είναι η ανεργία.
Ήδη διαβάσαμε προχθές 900.000 900.000 άνεργοι. Με προοπτική να πάμε στο 1.200 μέσα στο 2012. 18,5% στην Ισπανία, 26,5%. Ο ενεργός πληθυσμός, ο νεανικός, ο κάτω των 40 ετών, 45% ανεργία. Τελειώνουν τα παιδιά τα σχολεία, ξέρουν ότι δεν θα βρουν δουλειά. Ελπίδα στη μεταθάνατον ζωή. Θα φύγουν στο εξωτερικό. Πήγα εγώ να ανανεώσω το διαβατήριό μου και μου είπε εκεί ο αστυνομικός διευθυντής ότι έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των αιτήσεων για έκδοση διαβατηρίων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε. Είναι κάτι που το αισθανόμαστε. Πάμε και ένα ακόμη σκαλοπάτι. Όλο αυτό, η υπερβολική φόρη, τα χρέη, η μη ανάπτυξη, η ανεργία, οδηγεί αναπόφευκτα στη φτώχεια. Φτώχεια σε δύο διαστάσεις. Φτώχεια του κράτους, φτώχεια του πολίτη, του κάθε ανθρώπου. Φτώχεια δική μας. Φτώχεια είναι και η Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία η μηχανή που βγάζει τα 5.000 και μοιράζει. Όλοι ζητάνε και όλοι απειλούν. Θα πούμε λίγο γι' αυτό παρακάτω. Αρχίζει λοιπόν το κράτος να φτωχαίνει. Αρχίζει, όπως είπα προηγουμένως, να ψάχνει να βρει τρόπους τέτοιους που αποδεικνύουν ότι αυτό είναι φτωχότερο από τον πολίτη. Αυτό θα πει φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εάν δηλαδή υπάρχει κάπου ένα απόθεμα που θα μπορούσε να μοιραστεί στον φτωχό στην ανάγκη του, τη στιγμή που έρχεται ο εκκλησιαστικός μηχανισμός να το μοιράσει στα στόματα των ανθρώπων, έρχεται ένα χέρι που λέγεται κράτος, φορολογεί και το παίρνει από το στόμα του πεινασμένου. Σαν να λέει ότι εγώ είμαι φτωχότερος. Το ίδιο γίνεται με τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δήλωσε ένας Μητροπολίτης που έχει ένα σωρό τέτοια ιδρύματα, ο Μητροπολίτης Ηλίας, ότι έδωσε 304.000, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ φόρο. Εμείς δώσαμε 174.000. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κάπου είπε 270.000 από ιδρύματα. Φορολογούνται τα ιδρύματα. Τη στιγμή κατά την οποία καταραίουν τα μη εκκλησιαστικά, μη κερδοσκοπικά, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά ιδρύματα, διότι δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις. Θα μπορούσε λοιπόν από κάπου, όταν καταραίουν και δεν μπορεί να δώσει το κράτος, να θέλουμε να βρούμε κάποιοι να δώσουν, να βοηθήσουν, να τα στηρίξουν. Στη δική μου την περιφέρεια υπάρχουν 11 τέτοια ιδρύματα, μη εκκλησιαστικά. Τα δύο έκλεισαν. Τα 6 έχουν να πληρωθούν οι υπάλληλοι να πάρουν, ή να πάρουν τις χορηγίες, τις κρατικές επιχορηγήσεις από τον Ιανουάριο. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι κρίση. Οικονομική κρίση σε πρώτη φάση. Να τελειώσω με αυτό. Αυτό είναι μια πρώτη έτσι περιγραφή του τι εννοώ όταν λέω οικονομική κρίση. Θα σας κάνω λίγο μαύρη την καρδιά στην αρχή, αλλά είναι ήδη μαύρη και μετά θα την ανοίξουμε, αν έχει ευλογία. Αλλά πρέπει να το περιγράψουμε. Έτσι το ζούμε. Προχωρούμε λιγάκι λοιπόν και λέμε ότι είναι και πολιτική η κρίση. Πώς φαίνεται ότι είναι πολιτική η κρίση? Πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα που φαίνεται είναι ότι έχει εκχωρηθεί όλοι, έχουν εκχωρηθεί όλα τα διεκδικητικά δικαιώματά μας έτσι, εν μια ανοιχτή. Έρχονται επί παραδείγματα να μας πούν οι δανειστές μας ότι τους χρωστούμε. Και μας ρίχνουν ένα νέο δάνειο με έναν επιτόκιο. Ο κάθε ένας δεν θα έπρεπε να το διαπραγματευτεί. Να δει τι έχει αυτός άλλο να δώσει, πού είναι η δική του δύναμη να τη συζητήσει. Δεν κάθεται να παραδοθεί και ό,τι του πούνε τα δίνει. Υπήρξε λοιπόν μια ολόκληρη πολιτική τόσο βεβαιασμένη, χωρίς εξυπνάδα και χωρίς ηρωισμό. Και να που φτάνουμε. Εκχωρούνται πρώτον τα διεκδικητικά μας δικαιώματα. Δεύτερο πράγμα. Εκχωρήθηκε η αξιοπρέπεια.
πηγαίνει κανείς στο εξωτερικό και ντρέπεται να πει ότι είναι Έλληνας. Βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας και λέει: εμείς ευχαριστούμε πολύ την Ελλάδα που βοήθησε στις δύσκολες μέρες μας και έδωσε εργασία στους Αλβανούς. Τώρα, αν θέλουν να βρουν δουλειά, μπορούν να έρθουν στην Αλβανία. Μας τρελαίνει. Και το λέει για να μας ειρωνευτεί. Δεν το λέει γιατί το εννοεί. Πηγαίνει, βλέπετε όλα αυτά, ίσως τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και μας ραγίζουν την καρδιά. Είπε ο Σεβασμιώτος ότι εγώ πήγα στην Αμερική και σπούδασα. Εγώ όταν πήγα, πήγα με το κεφάλι ψηλά. Όταν δίνανε εξετάσεις, επί παραδείγματι στο MIT, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, για το διδακτορικό και πέρασαν 19, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τέταρτος ήταν Έλληνες. Ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι Έλληνας. Όταν εγώ πήγα και με ρώτησαν από ποιο πανεπιστήμιο είμαι και τους είπα από το Aristotelian University of Thessaloniki, έλεγα το όνομα του Αριστοτέλη με καμάρι. Αισθανόμουν ότι είχα κάτι να πω. Σαν ιστορία. Όταν πηγαίνω σε ένα πανεπιστήμιο και επί 800 καθηγητών, οι 44 είναι ελληναγεννημένοι και ελληνοσπουδαγμένοι που διαπρέπουν, αυτό είναι μια αφορμή να πω ότι είμαι κάτι. Και ότι στην Ελλάδα κάτι γίνεται. Είναι αυτό που έγινε όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ανέβηκε διεθνώς το ηφικό μας. Τώρα αυτά δεν ισχύουν. Ξεπουλήθηκε η αξιοπρέπειά μας. Αυτό είναι κρίση. Και να πω και ένα ακόμη βήμα πολιτικής κρίσης. Είναι το μεγάλο πρόβλημα και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συγγνώμη που θα πω κάτι πολιτικό. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα? Λέμε 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όχι. Αυτή είναι η ξηρά της. Αλλά ιδίως Ελαίο Καστελορίζου έχει τη λεγόμενη ΑΟΣ που είναι περίπου, την κάνει περίπου τετραπλάσια σε έκταση. Και αν μπείτε και δείτε τους χάρτες, θα δείτε τι πράγμα είναι η Ελλάδα και από θάλασσα. Και έρχονται οι κυβερνήσεις μας και δεν ανακηρύσουν ΑΟΣ. Ενώ η Κύπρος το κάνει. Αυτό το πράγμα είναι πολιτική κρίση. Πολύ μεγάλη πολιτική κρίση. Τη στιγμή που όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται εκεί από κάτω. Δεν είναι διαφημίσεις, δεν είναι κομπασμοί απρόσεκτοι, δεν είναι διαδικτυακό κουτσομπολιό, είναι αλήθεια. Και αυτό το πράγμα δεν το διαπραγματεύεται κανείς. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάρρευση που υπάρχει, δεν θέλει πολύ να το χάσουμε το Καστελόριζο. Αυτό θα έχει πλέον συνέπειες. Πάρα πολύ απλές. Θα σημαίνει συρρήκνωση, για την οποία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Αυτά είναι πολιτική κρίση. Προχωρούμε λίγο παρακάτω και πάμε στην κοινωνική κρίση. Πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα που το ζήσαμε και το αισθανθήκαμε, μια κοινωνία για να συγκροτηθεί πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή εξουσία. Ένα κράτος. Το οποίο να εμπνέει εμπιστοσύνη και το οποίο να το σέβεται ο πολίτης. Ερχόμαστε στις παρελάσεις της 28 Οκτωβρίου. Το μουτζώνει ο πολίτης. Ερχόμαστε στις εκλογές. Απέχει ο πολίτης. Δεν ψηφίζει. Αρνείται. Αρνείται να εκφραστεί. Να εκχωρήσει δικαιώματα σε αυτούς που θα έπρεπε να είναι ταγμένοι να υπηρετήσουν τις ανάγκες του. Κατέπεσε όλη η εκτίμηση σε αυτό που λέγεται κρατική εξουσία, που ούτως ή άλλως δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι κρίση. Διότι αρχίζει μετά να δημιουργεί προβλήματα στα ερχόμενα τρία επίπεδα. Ένα κράτος οφείλει να δώσει ασφάλεια, υγεία, παιδεία. Μα άμα δεν έχει λεφτά, μα άμα δεν έχει κύρος, πώς να εμπνεύσει την ασφάλεια, πώς να προδώσει την υγεία, πώς να προσφέρει καλή παιδεία. Να πω για την ασφάλεια. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι να κυκλοφορήσεις στην Αθήνα. Η διάδοση των ναρκωτικών δεν ξέρω εδώ πώς είναι.
η κυκλοφορία πλέον δεν έχουμε αστυνομικούς να ελέγξουμε. Φτάνουμε, για την ασφάλεια που μιλώ, να βρισκόμαστε στην φάση στην οποία να ψηφίζουμε και τους κουκουλοφόρους. Να νομιμοποιείται η χρήση των ναρκωτικών. Δεν έχει λογική. Τρελαίνεσαι. Πράγματι δεν έχει ασφάλεια στα σπίτια μας. Ήδη ως τώρα, από ό,τι εγώ γνωρίζω, 7 Μητροπόλεις τις διέριξαν για να μπουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο να πάρουν. Και δεν ξέρω πόσες ενορίες. Αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα και συνέπεια και στη δική μας μεταδιακονία. Αρχίζει λοιπόν να κλονίζεται η ασφάλεια. Είναι κρίση. Αρχίζει να υποφέρει η υγεία. Παραδείγματος χάρη, το αντικρυγνικό νοσοκομείο του Αγίου Σάββα στην Αθήνα. Πρώτον, έχουν έλλειμμα σε αναλώσιμα. Δεύτερον, ζητούν τους ασθενείς να φέρουν τα σεντόνια και τις πετσέτες. Από τα σπίτια τους. Απευθύνθηκαν σε μένα αν μπορώ να τους προμηθεύσω με σεντόνια. Δημόσιο νοσοκομείο. Είναι μια κατάσταση πολύ λυπηρή. Είναι κρίση αυτό το πράγμα. Είναι κοινωνική κρίση. Δεν αισθάνεται ο πολίτης ότι έχει εξασφαλισμένη την υγεία του. Ή δεν του παρέχεται η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, σε παθήσεις που θέλουν άμεση θεραπεία, όπως είναι, ξέρω, μια χημειοθεραπεία, μια ακτινοβολία. Πρέπει να περιμένεις 5 μήνες στο δημόσιο. Ναι, αλλά δεν έχεις λεφτά να πας στο ιδιωτικό. Πού θα πας? Τρελαίνεσαι. Αυτό είναι πρόβλημα και ασφαλείας και υγείας. Και είπα προηγουμένως και για την παιδεία. Το πρώτο είναι η κρίση της εξουσίας, της εμπιστοσύνης στην εξουσία. Το δεύτερο η ανασφάλεια. Το τρίτο η υγεία. Το τέταρτο είναι το αγαθό της παιδείας. Πέφτει η παιδεία. Μιλώ με οικονομικούς όρους ακόμη, όχι ως προς την αξία της παιδείας. Θα μιλήσω στη συνέχεια. Πέφτει η παιδεία, δεν παρέχεται παιδεία υπό καλούς όρους. Και έτσι το αγαθό της παιδείας έχει και αυτό το μεγάλο του πρόβλημα. Είχαμε περάσει μια κρίση στην οποία η δημόσια εκπαίδευση ήταν σε παντελή κατάρρευση και προσπαθούσαν κάπως να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα ιδιωτικά. Τώρα δεν έχουν λεφτά να πάνε και στα ιδιωτικά. Και αυτοί που λέμε εμείς, και εγώ ηγήθηκα μιας προσπάθειας, να κάνουμε εκπαιδευτήρια ως εκκλησία στο Λεκανοπαίδιο Αττικής, κάτι που το ήθελε πάρα πολύ και ο Αρχιεπίσκοπος. Οι διάφορες Μητροπόλεις μαζί. Τώρα κάνουμε πίσω. Μπορεί να έχουμε εμείς τον τρόπο να το στήσουμε. Δεν θα βρεθούν άνθρωποι που να μπορούν να το λειτουργήσουν. Δεν θα μπορούν να βρεθούν άνθρωποι που να μπορούν να πληρώσουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με εσάς με τα γυροκομεία. Τα γυροκομεία μας αρχίζουν να πέφτουν. Γιατί? Διότι οι συγγενείς που ξεφορτωνόταν τους γέροντες, τώρα θέλουν να τους μαζέψουν για να παίρνουν τις συντάξεις τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο το ζούμε και το αισθανόμαστε. Εμείς εντωμεταξύ δεν μπορούμε να απολύσουμε. Δεν θέλουμε να απολύσουμε τους εργαζομένους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αναλογία εργαζομένων και τροφίμων 2-3. Ενώ ήτανε μισή, να το πω για να το καταλάβω, 1-2. Τώρα είναι 2-3. Έχουμε πρόβλημα. Και ένα τελευταίο, ότι όλο αυτό χαλάει και το λαό. Ο λαός είναι κάτι πάρα πολύ ιερό. Πολύ μεγάλο. Δεν θα σας κουράσω, γιατί αυτό θα άξιζε ένα ξεχωριστό πράγμα. Τι είναι ο λαός? Και μετά έχει σημασία το τι είναι ο λαός του Θεού για μας ως Εκκλησία. Αλλά γενικά θα πω ότι είναι κάτι ιερό και μεγάλο. Αυτή τη στιγμή ο λαός είναι αγριεμένος. Ο λαός είναι αγανακτισμένος. Ο λαός είναι φοβισμένος. Ο λαός είναι θυμωμένος. Ζήλος λείψετε λαόν απέδευτον απειλείτε και νυν πύρ τους υπεναντίους έδετε. Τι θα γίνει? Και όπως τολμάει να μιλήσει στο λαό, να ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί ο λαός να καταστρέψει τα πάντα. Δεν υπάρχουν ηγέτες να τον οδηγήσουν και είναι ατίθασος τώρα ο λαός και κακομαθημένος. Και λαός είμαστε βέβαια και εμείς. Μάθαμε στραβά. Μάθαμε στις απαιτήσεις.
Μάθαμε σε όλα αυτά τα εξυπνακίστικα πράγματα. Μάθαμε στο θράσος. Μάθαμε στο εύκολο κέρδος. Χάλασε η νοοτροπία μας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Μας την χάλασε το σύστημα. Και έρχομαι στο τελευταίο κεφάλαιο, αρχίζοντας ακριβώς από αυτό, ότι φτάνουμε τελικά σε μία πνευματική κρίση. Σε μία κρίση κατά την οποία υπάρχει ανομία, υπάρχει αποστασία, υπάρχει εσωτερική άρνηση για αλλαγή, υπάρχει αδιαφορία για την ανίχνευση των πραγματικών αιτίων και τη διόρθωση τους. Είμαστε κουρασμένοι, δεν μπορούμε, δεν ακούμε. Και στην Εκκλησία να μας πούν, και εμείς εδώ ως ιερατικό σώμα, είμαι σίγουρος ότι θα λέτε πολλά πράγματα και θα λέει από μέσα του ο Δεσπότης, τα λέω εγώ για να τα κάνουν οι μισοί ή το εν τρίτον. Είναι λάθος αυτό. Το ίδιο θα λέτε ενδεχομένως και εσείς τους ενωρίτες. Θα πω, κάποιοι να ακούσουν κάτι, οι άλλοι δεν θα με ακούσουν. Ή θα μπορεί να στραφούν και να με ακούσουν με έναν ενθουσιασμό αρχικά και στη συνέχεια να απογοητευτούν, να μην έχουν κουράγιο να απορροφήσουν αυτό που εμείς τους λέμε. Αυτό είναι πνευματική κρίση. Αυτό είναι πνευματική κρίση με την ευρύτερη έννοια του όρου. Θα τελειώσω λίγο για να πάω στο επόμενο βήμα. Μου είχατε πει, όχι. Να πάω στο επόμενο βήμα, το οποίο ποια είναι τα αίτια της κρίσεως. Υπάρχει ένα βιβλίο που ευρέως κυκλοφορήθηκε του Βασιλείου του Μαρκεζίνη. «Η Ελλάδα των κρίσεων». Δεν ξέρω αν σε κάποιον έπεσε τα χέρια, έγινε λόγος πολύ γι' αυτό. Έχει κάπου για τα αίτια της κρίσεως. Και μιλάει για το υπερκράτος, μιλάει για τους ηγεμονίσκους και όχι τους ηγέτες, μιλάει για την οικογενειοκρατία στην πολιτική, έχει κάτι τέτοια πράγματα, έχει και ένα ακόμη. Το ονομάζει η περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και το αναλύει πολύ ωραία. Κάνοντας μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον Νταβούτογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, που λέει ότι εμείς πιστεύουμε αν ένας λαός δεν έχει μέσα του αίσθηση ιστορίας και συγκρότηση εθνικής συνοχής, αυτός ο λαός δεν υπάρχει. Αυτό το είπε για μας. Αυτό το είπε και για αυτούς που υπάρχουν. Γιατί αυτοί αυτό πάνε να κάνουν. Και αυτό θέλουν να δημιουργήσουν. Εγώ με αφορμή αυτό θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πολύ βασικά πράγματα, τα οποία όχι απλώς περιφρονήθηκαν, αλλά χτυπήθηκαν και ανατράπηκαν από αξίες σε απαξίες. Και αυτά είναι τα εξής. Φωνάζαμε το σύνθημα «Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Αυτό το ειρενεύθηκε το σύστημά μας. Ότι είναι κακό πράγμα η πατρίδα. Είναι κακό πράγμα η θρησκεία. Κακό πράγμα η οικογένεια. Και κακό πράγμα τα τρία μαζί ως ιδανικό. Το πιο κακό. Η αγάπη στην πατρίδα, η φιλοπατρία, θεωρήθηκε ότι είναι εθνικισμός. Η αγάπη στην ιστορία, ότι καλλιεργεί τον ρατσισμό. Και πολεμήθηκε για αυτό το πράγμα. Η αγάπη στην πίστη, ότι είναι σκοταδισμός. Στην αρχή και τώρα διαπλοκή και διαστροφή. Αυτό βγήκε με τα τελευταία σκάνδαλα. Προσέξτε όμως τι σημαίνει αυτό, ή μάλλον να δω λίγο πώς έγινε αυτό. Προσπάθησαν την ιστορία να μας κόψουν από την ιστορία. Ένα πράγμα είναι να μην την μαθαίνουμε την ιστορία, να μην την ξέρουμε. Να μην καμαρώνουμε για τον Κολοκοτρώνη, για τον Παπαφλέσσα, για τον Μέγα Αλέξανδρο, ως ήρωες. Ο Μέγας Αλέξανδρος βαπτίστηκε κατακτητής, ο Κολοκοτρώνης ομοφιλόφιλος. Ο Παπαφλέσσας γυναικάς και βιαστής. Ο Χρυσόστομος Μύρινης, μασόνος. Ό,τι απετέλεσε ιδανικό, που όλοι οι άνθρωποι έχουν τα στραβά τους, αλλά όλη η ιδεολογία της ιστορίας θέλησε να του βγάλει τα στραβά για να αυξήσει το ιδανικό της παρουσίας τους στην ιστορία, έρχεται το αδυσόπιτο καταστροφικό αυτό σύστημα, που δημιουργεί την κρίση και καλλιεργήθηκε από το κράτος και από την παιδεία για δεκαετίες τώρα, να το χτυπήσει. Και να πει ότι όλα αυτά είναι υπερβολές, είναι ωρεοποίηση τεχνητή. Στην ουσία αυτοί όλοι ήταν διεφθαρμένοι άνθρωποι. Άρα όχι μόνο να μην μάθουμε την ιστορία,
Αλλά να καταλάβουμε και ότι η ιστορία ήταν μια ιστορία ντροπής, χωρίς ηρωισμό, μόνο με εσχήνη, μόνο με βρωμιά. Και θα καθίσουμε εμείς με δεμένα τα χέρια. Μα αν είναι δυνατόν. Πήρανε τη γλώσσα, την κουρέλιασαν. Την κουρέλιασαν. Υπάρχει τώρα και βουλευτής, ευρωβουλευτής της Κύπρου, ο οποίος κάθε και δίνει αγώνα για να βγουν οι τόνοι, για να αλλάξει το αλφάβητο, για να γίνουμε πιο κι εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική υπερηφάνεια, η εθνική συνείδηση, η ιστορική αξιοπρέπεια έχουν πλέον ξεφτύσει. Αυτή είναι μια δυνατή συνεκτική δύναμη για ένα λαό, ιδίως για να προαγάγει αξίες ψηλές. Φτάνουμε στην Εκκλησία και στη θρησκεία. Επιστρατεύθηκε η επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Να μας πει φοβερά πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο. Ότι είμαστε ζώα. Ότι αυτό είναι επιστημονικό πράγμα. Και είναι καταπληκτικό να είσαι ζώο. Ενώ είναι τραγικό να είσαι προορισμένος για ομοίωση με το Θεό και για θέωση. Να φτύσουμε αυτήν την φοβερή ανθρωπολογία του Ευαγγελίου και να την αντικαταστήσουμε με αυτή την κτηνώδη ανθρωπολογία της εποχής με επιστημονικά επιχειρήματα. Θα φτιάξουμε ζωή μόνοι μας. Τι ωραίο πράγμα. Να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ζωή. Έτσι για να μην έχουμε ανάγκη από Θεό. Να είναι παραμύθι ο Θεός. Δεν τον θέλουμε. Προτιμούμε αυτό το σύμπαν να έχει γίνει μόνο του. Και γιατί τίποτα άλλο δεν έχει γίνει μόνο του και όλο αυτό το τεράστιο πράγμα έχει γίνει μόνο του. Και αρχίζουμε και δημιουργούμε ένα ολόκληρο πράγμα με το σωμάτιο του Θεού. Στο ΣΕΡΝ και δεν ξέρω τι. Και τι είναι αυτό το σωμάτιο του Θεού. Τίποτα. Ένα σωματιάκι το οποίο αν το βρουν θα εξηγήσει γιατί η ύλη έχει μάζα. Και γιατί το ονομάσανε σωμάτιο του Θεού. Και γιατί αυτό καταστρέφει τα πάντα. Και γιατί μας ρωτάνε εμάς που ξέρουμε 5 γράμματα επιστημονικά να δώσουμε ερμηνείες πώς αυτό ανατρέπει ή ενισχύει την πίστη στο Θεό. Κανείς δεν ξέρει. Και ξέρω ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε ένα φόβο. Και μήπως υπάρχει ζωή στους άλλους πλανήτες. Χαίρο πολύ, ας υπάρχει. Και τι έγινε αν υπάρχει. Καταρχάς, και αν υπάρχει δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Διότι είναι οι ταχύτητες της επικοινωνίας και οι διαστάσεις αυτού του κόσμου είναι τόσο απαγορευτικές για την οποιαδήποτε επικοινωνία. Αν υποθέσουμε ότι είναι σαν εμάς και ότι ξέρουν τις δικές μας γλώσσες και ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε, τότε τους λέμε καλημέρα σήμερα και στους πιο κοντινούς θα φτάσει το μήνυμά μας ύστερα από 300 χρόνια και αυτοί θα απαντήσουν μετά από άλλα 300. Και αυτό γιατί αποτελεί επιχείρημα. Δεν ξέρω. Δημιουργείται λοιπόν ένα νέφος ότι δεν χρειαζόμαστε το Θεό. Και αυτό συνδέεται με κάτι άλλο, ότι όλη η ιδέα του Θεού είναι τεχνητή, φτιαχτή και λειτουργεί σκοταδιστικά. Είναι όπιο του λαού η πίστη στο Θεό. Είναι ναρκωτικό. Δεν χρειάζεται. Και μάλιστα με επιστημονική κατοχήρωση και με 1000 δυο άλλες. Αρχίζει λοιπόν αυτή η πολεμική. Και τώρα τελευταία, όχι είμαστε ακόμη περισσότερο. Οι παπάδες είναι κλέφτες, είναι διαπλεκόμενοι. Στο βατοπέδι είχαν offshore εταιρείες. Δεν ξέρω εγώ τι κάνανε με τα ακίνητα. Έχουν φιλέτα στην Αθήνα, αμύθιτη περιουσία και τα κρύβουν. Και μην ακούτε που δώσανε. Πού τα βρήκανε. Να τους πάρουμε και τα υπόλοιπα. Να μην έχουν τίποτα. Διότι είναι παιδεραστές, είναι δεν ξέρω εγώ τι, βρώμικοι. Μην στέλνετε τα παιδιά στα κατηχητικά. Αυτό είναι ένα κλίμα, τα λέω λίγο έντονα, αλλά έτσι γίνεται. Έτσι καλλιεργήθηκε αυτά τα χρόνια. Αυτό τι κάνει. Γκρεμίζει και την πίστη. Πάει η πίστη. Πάει η ιστορία. Τώρα να καταστρέψουν και την οικογένεια. Νέο οικογενειακό δίκαιο. Συμβιώσεις με συμβάσεις. Πολιτική γάμη. Δεν υπάρχει Θεός να ενώνει τους ανθρώπους. Ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Όλο αυτό το τρελοκομείο. Καταραίει και η οικογένεια. Λεφτά δεν υπάρχουν γιατί είχε στηριχθεί η οικογένεια στα λεφτά. Η ανάγκη της εργασίας της γυναίκας την έβγαλε από το σπίτι. Γίνεται ένα πράγμα. Πάει η οικογένεια, πάει η ιστορία, πάει η εθνική συνείδηση, πάει η πίστη. Αυτό φταίει για την κατάρρευση. Και αυτό έχει ένα παγκόσμιο ένδυμα. Είναι παντού. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Αλλά άλλο πράγμα είναι το τίμημα που πληρώνει το Λουξεμβούργο που δεν έχει ιστορία ή το Βέλγιο. Και άλλο πράγμα είναι το τίμημα που πληρώνει η Ελλάδα στην ισοπαίδωση. Με μια ζωντανή παράδοση. Με κάτι πολύ δυνατό το οποίο υπήρχε.
και το οποίο φαινότανε και σε άλλους λόγους ορθοδόξου παραδόσεως μέσα στην ιστορία. Πάντοτε θεωρήθηκε ότι η αιτία αυτού του πράγματος, αυτής της εσωτερικής κατάρρευσης, βαθύτερη και από αυτά που είπαμε, ήταν η αποστασία, η έλλειψη της πίστης, η απομάκρυση από τον Θεό. Το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι ερμήνευσαν οι Εβραίοι τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία. Το βλέπουμε μεταγενέστερα. Αν διαβάσετε το χρονικό του Σιρόπουλου, που περιγράφει τα πρώτη αλώσεως. Πριν από την άλωση υπήρχε μια μεγάλη πτώση αξιών τέτοιων πνευματικών. Αν δούμε, βγάζει τώρα μερικές πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις. Την περασμένη μόλις εβδομάδα για κάποιον αρχιεπίσκοπο Ανδρώνικο, η Μονή του Παρακλήτου για τη Ρωσία, που είναι η τελευταία επίσκοπη πριν από την επικράτηση της Επανάστασης των Μπολσεβίκων. Τι γινόταν στη Ρωσία? Ίδιο πράγμα. Να γκρεμιστεί η πίστη. Και τα κατάφεραν. Ήρθε η αιχμαλωσία της Βαβυλώνος. Ήρθε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Ήρθε η σκλαβιά στους Μπολσεβίκους στη Ρωσία. Γιατί? Γιατί γκρεμίστηκε ακριβώς η πίστη. Γιατί ξεθεμελιώθηκε από τη βάση του όλο αυτό το οποίο αποτελούσε τη μαγιά της ζωής, της ιστορικής υποστάσεως λαών ολοκλήρων. Και πώς φαίνεται η αξία αυτού του πράγματος? Ότι η απελευθέρωση γίνεται πάντοτε με τον σύνδεσμο, με την επανασύνδεση με την Εκκλησία. Το κλασικότερο παράδειγμα είναι τι έγινε στον πόλεμο των Σοβιετικών, των Γερμανών με τους Σοβιετικούς το 40. Τότε αναγκάστηκε ο ίδιος ο Στάλιν να ανοίξει όσες εκκλησίες υπήρχανε, να βγάλει τα λάβαρα των εκκλησιών, να χτυπάνε οι καμπάνες, να συσπυρώσει τον κόσμο γύρω από την πίστη, γύρω από την εκκλησία. Και δεν είναι τόσο ο στρατηγός χειμώνας, άμα διαβάσει κανείς λίγο την ιστορία, όσο είναι ο στρατηγός της εθνικής συνείδησης και συσπήρωσης και πίστης που διέκρινε τότε το ρωσικό λαό. Και αυτή η αναμόχλευση που έγινε στη δεκαετία του 40, στο πρώτο ήμιση, αυτή ήταν που έδωσε ανανέωση του αρχικού φίλτρου της πίστεως όσο είχε μείνει στην δεκαετία του 10, του 17, για να μπορέσει μετά να αναστηθεί το 90 και να δούμε αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κάπως έτσι εγώ συνοπτικά μπορώ να αντιληφθώ τις διάφορες εκφράσεις αυτής της κρίσεως. Και κάπως έτσι το κρυμμένο βάθος της, τουλάχιστον για την κρίση όπως αυτή επισυμβαίνει στο δικό μας λαό, στη σημερινή μας εποχή. Και επειδή έκανα αναφορά στην πίστη, που είναι τόσο βασικό πράγμα, και στη λειτουργία της Εκκλησίας, που και αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να στραφώ για λίγο στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι τώρα η δική μας θέση μέσα σε αυτό. Μία θέση θα ήταν να το βάλουμε στα πόδια και να φύγουμε. Μία άλλη θέση ήταν να καθόμαστε μεταξύ μας και να ψιλοσυμφωνούμε μόνοι μας και να απογοητευόμαστε. Κάτι που συνήθως το κάνουμε. Μία άλλη θέση είναι να περιμένουμε να δούμε, έχει ο Θεός, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν έχει πάντα. Μπορεί και τώρα να μην έχει. Αλλά ο Θεός έχει παπάδες. Έχει εκκλησία. Έχει ακόμη πιστό λαό. Δίνει νουν. Και αυτό είναι πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια ελπίδα, μια προοπτική. Το τι θα πρέπει να κάνουμε. Πιο λίγο νεράκι. Πόση ώρα έχω ακόμη? Πόσο θέλει. Μην είστε κουκουβερδάς. Πάμε λοιπόν στο τι θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Καταρχάς, να καταλάβουμε λίγο αυτό το πράγμα που είπαμε σε μια πνευματική βάση. Θα πάρω 2-3 ρητά από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει, δικαιοσύνη υψή έθνη στις παροιμίες, ελασονούσιν δε φυλάς αμαρτίε.
η δικαιοσύνη, η αρετή, αυτή η γνήσια και αυθεντική ποιοτική ζωή είναι που πιάνει τα έθνη και τα ανεβάζει ψηλά. Οι δε αμαρτίες, η απομάκρυση από το Θεό, ελασσονούσι φυλάς. Σοφία του Σολομώντος στην ουσία, από τις παροιμίες. Τις κάνει, τις μικραίνει, τις εξαφανίζει, τις ισοπεδώνει τις φυλές. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, πώς το λέει, «Έθνη και βασιλείς, ή ουκ είδας είσαι και λαοί ερημία ερημωθήσονται». Έθνη και λαοί, οι οποίοι δεν σε γνωρίζουν και δεν σε ομολογούν, αυτοί ερημία ερημωθήσονται, θα ερημωθούν και θα εξαφανιστούν. Αντίθετα, λέει ο Ψαλμωδός, «Μακάριον εστίν έθνος, ου εστίν Κύριος ο Θεός αυτού, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό». Τι υπέροχο πράγμα. Ένα έθνος και ένας λαός είναι μακάριος και ευλογημένος. Έτσι θα μπορούσε να είναι και ο λαός του Θεού. Στην δική μας πατρίδα δεν εννοώ όλος ο ελληνικός λαός. Ο λαός της Εκκλησίας, αυτός που έρχεται, ου εστίν Κύριος ο Θεός αυτού, ο οποίος ομολογεί ως Κύριον τη ζωή του και Θεό του, τον αληθινό Θεό, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό και θεωρεί τον εαυτό του κληρονόμο του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Ότι έχω να πάρω, θα το πάρω από τον Θεό. Δεν θα το πάρω από πουθενά αλλού. Αυτό είναι τόσο βασικό, τόσο σπουδαίο. Και θα κάνω απλώς μια αναφορά στην προσευχή του Αζαρία που υπάρχει στο τρίτο κεφάλαιο του Δανιήλ, που είναι τόσο ωραίο, που είναι τόσο σημαντικό. Είναι αυτή η γνωστή προσευχή, «Η μάρτωμεν, η νομίσαμεν», λέει, «Η μάρτωμεν εις πάντα», κάναμε όλες τις αμαρτίες, «Η νομίσαμεν αποστήνε από σου», κάναμε ανομήματα τέτοια προκειμένου να απομακρυνθούμε από σένα. Ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιείσαμεν καθώς ενετήλω ημίν. Τίποτε δεν τηρήσαμε και τίποτε δεν εφαρμόσαμε από τις δικές σου εντολές. Εσμικρύνθημεν παραπάντα τα έθνη και εσμέν ταπεινή εισπάσαν την γην σήμερον δια τας αμαρτίας ημών. Γίναμε πιο μικροί από όλα τα έθνη. Και ταπεινωθήκαμε και ξεφτυλιστήκαμε σ' όλη τη γη σήμερα δια τας αμαρτίας ημών. Σαν να το λέει σήμερα. Φοβερό πράγμα. Και εν το καιρό του, και ουκ έστειν εν το καιρό τούτο άρχον και προφήτης ουδέ ηγούμενος. Και δεν υπάρχει στη δική μας εποχή τελικά ένας άρχοντας να ηγηθεί. Ένας προφήτης να μας βάλει μέσα στην ιστορία. Ένας ηγούμενος, ένας μπροστάρης. Προσευχή του Αζαρία. Φταίγανε αυτοί. Αυτοί ήταν μέσα στην Κάμινο. Αυτή την προσευχή βγάζανε στο Θεό. Μια δοξολογία στην αρχή και στο τέλος και ένας κορμός μετανοίας ότι η συνέπεια αυτής της καταστάσεως είναι η αποστασία, η αμαρτία, η απομάκρυση από τον Θεό, η άρνηση των εντολών Του. Και τελικώς φτάνουμε στην περιγραφή ότι ο έθνος που ήταν κάτω από τη σκλαβιά του Ναβουχοδονόσορα, αυτό που πάθαμε να σμικρυνθούμε και να ταπεινηθούμε σήμερον εις πάσαν την γη. Οπ, σε όλο τον κόσμο. Και δε βρίσκεται ένας προφήτης. Και δε βρίσκεται ένας άρχον και ένας ηγούμενος. Αυτό ήταν το λάθος τους. Προφήτες ήταν οι ίδιοι. Προφήτες ήταν οι ίδιοι, ήταν ο Δανιήλ δίπλα. Αλλά έτσι το αισθάνθηκαν. Ως συνέπεια της κρίσεως την οποία ζούσανε. Την έλλειψη της χάριτος, την εγκατάλειψη του Θεού. Την απομόνωσή τους ως έθνος. Την απογύμνωσή τους από μια ανθρώπινη παρουσία παρηγορίας. Έναν άρχοντα, έναν προφήτη, έναν ηγούμενο, έναν ηγέτη. Βλέποντας κανείς αυτά, αυτές τις τέσσερις παραπομπές που ανέφερα, από τις παροιμίες, από το ψαλτήρι, από τον Ισαΐα, από ένα προφητικό βιβλίο του Δανιήλ.
Πόσο αυτό που σήμερα περνάμε, τόσο λιτά, αλλά με τόση ακρίβεια και τόσο σοφά, περιγράφεται μέσα στην παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης και περιγράφεται για να μας δείξει το δρόμο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ως Εκκλησία και ως ιερείς είναι να καταλάβουμε τα αίτια της κρίσεως ότι είναι πνευματικά. Και πνευματικά όχι με την έννοια που χρησιμοποιούνται οι κρίσεις των αξιών και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι κρίση της σχέσης με τον Θεό. Όχι με την ιδέα του Θεού, με το πρόσωπο του Θεού, όπως το γνωρίζει και το ζει η Εκκλησία μας ως μυστήριο και το μεταφέρει στο λαό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτό να καταλάβουμε. Το δεύτερο πράγμα, αυτό που κάνανε οι τρεις παιδες, το κήρυγμα της μετανοίας. Όχι της ερμηνείας των κοινωνικών φαινομένων. Όχι αυτό το λαϊκιστικό πράγμα, να μεταφέρουμε στο λαό, τον κατανοούμε για τα προβλήματα που έχει. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά είναι λίγο από μόνο του. Αλλά ένα κήρυγμα μετανοίας. Ότι αυτό που χρειαζόμαστε και ως Εκκλησία είναι να συνειδητοποιήσουμε την απομάκρυσή μας από το Θεό. Και ο καθένας μας ως άτομο και ως κοινότητα πνευματική και εκκλησιαστική. Πολύ βασικό. Το τρίτο βήμα είναι αυτή η μετάνοια και η συνειδητοποίηση της δικής μας απομάκρυσης από το Θεό, να περάσει σε μια απόφαση αλλαγής ζωής και νοοτροπίας. Ήρθε ένα παιδί από τις συνάξεις που κάνουμε, που έχει 1,5 χρόνο που ψάχνει να βρει δουλειά, γιατί τον απέλησαν και έχει μια πολύ καλή δουλειά. Και του δόθηκε η δυνατότητα σε 2 ναούς να πάει να δουλέψει ως νεοκόρος, μεγάλους ναούς των Αθηνών, να παίρνει, δεν ξέρω, αρκετά, κάποια χρηματάκια που είναι καλά. Και αντέδρασαν οι γονείς του. Τον προτίμησαν άνεργο παρά νεοκόρο. Τους κόστησε. Και είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Είναι επίτροποι. Αυτό το πράγμα είναι λάθος φρόνημα. Να πω άλλο. Να πω λίγο για τη λιτότητα. Μιλάμε, είπε ο Σεβασμιώτος για μια εγκύκλιο, δεν την συνέταξα εγώ, να το ξέρετε, αλλά αυτή η εγκύκλιος μιλούσε για λιτότητα. Ζούμε σαν Εκκλησία, σαν λιτότητα. Όλο το εκκλησιαστικό σύστημα με επίκεντρο τους ιερείς αυξάνει σε όγκο. Χοντραίνουμε από την καλοφαγία. Εγώ πηγαίνω στα πανηγύρια και στο τέλος μου λένε να ευλογήσω τα περισσεύματα, αλλά τα περισσεύματα είναι πολύ περισσότερα από όσα καταναλώσαμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρώνε οι χορτασμένοι σε μια περίοδο στην οποία θα μπορούσαμε να φροντίσουμε για τους πεινασμένους. Και γιατί δηλαδή που ήρθε ο Δεσπότης και να με συγχωρεί ο Σεβασμιώτης, πρέπει να φάει ένα σωρό πράγματα. Έχει να φάει. Ένα κουλουράκι, ένα καφεδάκι, ένα τσαγάκι, τελειώσαμε. Ένα γλυκάκι. Ένα απλό κέρασμα. Δεν χρειάζεται πάση θυσία. Δώρα. Μαζεύει ο καθένας μας και εγώ δεν ξέρω πόσα δώρα. Εμείς οι επίσκοποι, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ έχω 9 μπαστούνια. Τι τα κάνω. Ένα χρησιμοποιώ. Και για να μην πεθάνω και τα βρούνε, τα μοιράζω στα μοναστήρια για να μην γίνω ρεζίλη με τα θάνατον. Τέτοια κόλπα. Εγκόλπια. Δεν ξέρω πώς έρχεται σε βασμιότητα. Εγώ δεν ξέρω και μου δίνουν δώρα. Δεν έχω κάνει κανένα δώρο σε κανέναν. Πάρτε μια κοπέλα, η οποία είναι, δεν λέω να είναι έτσι του κατηχητικού πολύ, μια κανονική. Πόσα τέτοια σκουλαρίκια έχει. 15 κουτάκια. 20. Και ένα πέτρα, ένα πράγμα. Έχουν άλλα κρεμαστά, αλλά είναι τέτοια. Εμάς πόσα έχει. Και πόσα έχει ο καθένας. Και γιατί να τα έχει. Και αυτή η αρρώστια έρχεται και στους ιερείς. Να έχουν πολυτελείς σταυρούς. Μα πειράζει να έχει ένα, δύο, τρεις σταυρούς. Έναν για τη γιορτή, ένα ξέρω για το πένθυμο και ένα. Αυτή είναι η αξία μας. Αυτό δεν είναι λιτότητα. Υπάρχει αξιοπρεπής λιτότητα. Αυτό δεν είναι σύνεση. Αυτό είναι ματαιόδοξη αντίληψη. Την οποία και έχουμε πείσει τους εαυτούς μας ότι όλα αυτά αποτελούν αντανάκλαση της δόξης του Θεού στον από τον ουρανό στη γη. Σιγά. Μας βλέπει, μας λέει, βάρτε τη μήτρα σας, λέει, θα χαρεί ο Θεός. Μα τι λέει τώρα. Βάλτε να τη χαίρεστε. Βάρε ένα δώρο να το χαίρεσαι. Τι είμαι να το χαίρομαι και γιατί. Όχι, πατέρες μου, είναι ψέμα αυτό. Είναι ψέμα. Μπορούμε να έχουμε την αξιοπρέπειά μας, αλλά μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα θέλουμε μια άλλη τύπου λιτότητα. Χωρίς ανόητες δικαιολογίες.
με λεβεντιά, με αξιοπρέπεια, με ανθρωπρέπεια, με ηρωισμό, με εξυπνάδα. Τα χάσαμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Να γυρίσουμε προς άλλη κατεύθυνση. Το πρώτο λοιπόν να καταλάβουμε τα αίτια. Το δεύτερο να μετανοήσουμε, να παραδεχτούμε ότι η αιτία είναι η αμαρτία και η δική μας. Το τρίτο να αλλάξουμε το λογισμό μας, τον προσανατολισμό μας, την αντίληψή μας. Το τέταρτο πράγμα που πρέπει να το κάνουμε και στο λαό, την ενίσχυση της πίστεως. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν σήμερα ο λαός λέει ότι δεν θα αφήσει ο Θεός και θα βοηθήσει, τι εννοεί? Ότι με ένα μαγικό τρόπο κάτι θα γίνει και ξαφνικά θα γίνουν ευλαβείς οι άρχοντές μας, θα μας λυπηθούν οι δανειστές μας και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει και θα αρχίσουν να μας δίνουν λεφτά και θα ξεπεράσουμε την κρίση. Οι τρεις παιδες στην Κάμινο δεν ζητούσαν αυτό. Δεν ζητούσαν να σβήσει η Κάμινος. Δοξολογούσαν τον Θεό και εκεί τους κάνει το μεγάλο σημείο να δροσίζονται μέσα στην Κάμινο. Αυτό είναι σημείο του Θεού. Εγώ δεν λέω ότι το αξίζουμε. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να ζητήσουμε, αλλά την παρουσία του Θεού πρέπει να τη ζητήσουμε. Μας χρειάζεται ενίσχυση της πίστης μας. Η πίστη μας είναι νοθευμένη, αποδυναμωμένη, αδυνατισμένη, είναι αποξενωμένη από την πίστη των πατέρων μας. Είναι μια ορθολογιζομένη παραδοχή ενός ιδεολογήματος. Δεν είναι μια ζώσα πίστη, μια εμπιστοσύνη ότι η κυρίαρχος της ιστορίας είναι ο Χριστός και όχι ο Αντίχριστος και όχι ο διάβολος και όχι η αμαρτία. Μπορεί να είναι κοσμοκράτορ του αιώνος τούτο ο διάβολος, αλλά ο παντοκράτορ είναι ο Θεός. Αυτό είναι πίστη. Και ότι όλη μου η ζωή εξαρτάται από Αυτόν. Και ότι το θέλημά Του μπορεί να εκφραστεί και στη δική μας τη ζωή. Και ως ατόμων και ως κοινωνιών και ως έθνους και ως ανθρωπότητος ολόκληρης. Το επόμενο βήμα, την καλλιέργεια των ελπίδων. Εμείς στις εκκλησίες μας ψάλουμε. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Φοβερό πράγμα. Είναι αλήθεια και να το καλλιεργήσουμε, ή είναι ψέμα και να μην το ξαναψάλουμε. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Το βλέπουμε. Το δεύτερο είναι το δύσκολο. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αλλά τι ελπίδα βγάζει, αν είναι αλήθεια και είναι αλήθεια. Όλος ο αγώνας μας λοιπόν ως ιερέων είναι να δούμε πώς θα φτιάξουμε κοινωνία εκκλησιαστική εξητούντων των Κύριων ανθρώπων, επιστηριζομένων πάνω στον ίδιο τον Θεό, για να μπορέσουμε να δούμε και κανένα σημείο πραγματικό και όχι από αυτά τα παραμυθένια και φανταστικά σημεία που παρουσιάζουμε κάθε τόσο για να, σαν πατερίτσα, να στηρίξουμε την πίστη μας. Και το τελευταίο, έκτο, την προσευχή. Μας χρειάζεται μια επιστροφή στην προσευχή. Στην προσευχή της καρδίας. Στο άνοιγμα της κοινωνίας, της προσευχητικής με το Θεό. Όχι στην απαρίθμηση των προσευχών, στην απαγγελία λέξεων και φράσεων προσευχητικής χρειάς και διαλέκτου. Για να γίνουν αυτά, να περάσω και σε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Χρειάζεται σε πρώτη φάση. Αυτό που συχνά και νομίζω ότι το υπενήχθη προηγουμένως ο Σεβασμιότητος να δούμε στο τι πρέπει να κάνουμε. Να ζωντανέψουμε την ενορία μας. Στη δική μου στη Μητρόπολη οφείλω να το πω εν εξομολογητική διαφανία χωρίς να πιστεύω ότι αδικώ τα πράγματα ότι τελικά υπάρχει τρομερό δυναμικό το οποίο δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Να πω ένα παράδειγμα απλό το οποίο επίσης παίζει, έχει τη σημασία του. Ρόλος μας είναι αυτό το κρυμμένο δυναμικό που υπάρχει μέσα στην κοινωνία να του δώσουμε έκφραση. Είναι δυναμικό και αγάπης σχέσεων και πίστεως. Υπάρχει πίστη που δεν εκφράζεται εκκλησιαστικά, που εκφράζεται ενδεχομένως και ως απόρριψη του εκκλησιαστικού συστήματος και ημών των ιδίων. Και είναι πίστη, πολύ ζωντανή, έτοιμη να τις δώσει τις προϋποθέσεις, όπ, να βγει στην επιφάνεια και να εκφραστεί. Αυτό είναι αποστολή μας. Και το άλλο που υπάρχει, αγάπη και δυνατότητες.
διαθέτουμε έναν εξαιρετικό μηχανισμό. Πόσους ανθρώπους ταΐζετε στη Μητρόπολη? Κάνουμε τους 2.500. 2.500. Αυτό πού οφείλεται? Δεν έχετε κάπου κάποιες αποθήκες. Οφείλεται στον μοναδικό εκκλησιαστικό μηχανισμό που υπάρχει. Εγώ έλεγα μερικές σκέψεις. Ένα πράγμα που χτύπησα όσον έγινε δεσπότης ήτανε τη δισκοφορία. Δεν το χώνευα αυτό το πράγμα. Ήταν λάθος μου. Ήταν λάθος μου. Το χτυπήσατε κι εσείς? Όχι. Πρόσεχε, ήταν λάθος μου. Σας πω τώρα. Εγώ λοιπόν αυτό δεν το ήθελα. Είπα λοιπόν, δεν το απηγόρευσα. Έγραψα, έκανα κάτι συνάξεις, έγραψα κανένα δύο εγκυκλίους. Να σφίξω τα λουριά. Το κάναν κάποιοι. Αλλά γενικώς μαράθηκε. Τώρα λέω γκάφα. Τώρα τι θα μπορούσε να κάνει? Πάρα πολύ απλά. Ό,τι περισσεύουν από τα σιδεράκια, δεκαράκια, εικοσαράκια, να τα ρίχνει στο δίσκο. Βαρέγγει η τσέπη με σίδερα. Έκανα υπολογισμό. Εγώ έχω 70 ενορίες. Αν ήταν 70 ευρώ την Κυριακή, είναι 5.000. 50 Κυριακές, 250.000. Και άλλες 50 γιορτές και πανηγύρες, 500.000. Λίγα είναι. Χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, μαζεύεται ένα μεγάλο ποσό. Να σας πω και κάτι άλλο. Έκανα ένα άλλο υπολογισμό. Υπελόγιζα τις εκκλησιαζόμενες οικογένειες στη Μητρόπολη μας. Όχι, εδώ έχει πολύ περισσότερο ποσοστό. Με το ποσοστό του 2%. Με 3 ευρώ η οικογένεια μαζεύουν 1.800 ευρώ. Οι εκκλησιαζόμενοι, 3 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι ένας απίθανος μηχανισμός που μπορεί πάρα πολύ όμορφα να αξιοποιηθεί και να δώσει ένα αποτέλεσμα που θα μεταφράζεται σε δραστηριοποίηση στελεχών εκκλησιαστικών με μήνυμα εκκλησιαστικής παρουσίας και τροφή ικανοποίηση αναγκών των ανθρώπων. Εάν γίνει σωστά, δεν είναι καθόλου κακό πράγμα. Αυτό είχε στο νου του Απόστολος Παύλος όταν έκανε τη λογία και όχι να κάνει την οικονομική φιγούρα του. Λάθος μου λοιπόν, το οποίο σας το λέω. Το παραδέχομαι. Αυτό κρύβει κάτι πολύ σημαντικό. Την δυνατότητα της Εκκλησίας να ξυπνήσει κοιμισμένες δυνάμεις. Και οικονομικές και στο επίπεδο του εθελοντισμού. Να βγάλει ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν. Πάλι εμείς έχουμε 70 ενορίες. Και είναι τα εκκλησιαστικά συμβούλια και τα φιλόπτωχα. Από 10 άνθρωποι σε κάθε ενορία, 700 άνθρωποι αμέσως στην Ανατολική Αττική. Και αν η κάθε ενορία βρει 20 εθελοντές, αμέσως μαζεύουν 1.400 άτομα. Μπορεί να. Μα δεν είναι τίποτε. 1.400 άτομα είναι σεισμός. Αυτό μου σημαίνει και κινητοποίηση των ιερέων, όχι αδιαφορία. Σημαίνει ότι θα κάτσω λίγο να το σκεφτώ και θα το αποφασίσω. Και θα είμαι στο ναό. Και μέσα από την ενορία θα το αναστήσω, θα το ζυμώσω, θα το πλάσω, θα το ψήσω, θα το προσφέρω. Μπορεί να το... και όχι μόνος μου. Όλοι μαζί. Αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι ευκαιρία μέσα στην κρίση να γίνει. Για να αποδειχθούν δύο πράγματα. Τελικά η δυνατότητα ανάστασης των κοιμισμένων υγιών δυνάμεων του λαού και η μεγάλη δυνατότητα της Εκκλησίας να ξυπνήσει τελικά το λαό. Αυτή είναι η αποστολή της. Και αυτό θα μπορούσε, όπως είπαμε, να το κάνει στο πρακτικό, αυτό θέμα της φιλανθρωπίας, θα μπορούσε να το κάνει και στο θέμα της πίστεως. Γιατί να μην ζωντανέψουμε τις ακολουθίες μας? Γιατί να μην έχουμε πιο συχνά παρακλήσεις, αγρυπνίες, να είναι κέντρο ο λαός? Είναι δυνατόν να χάνει το παιδί του και να χτυπάει την πόρτα και να μην βρίσκει τον παπά? Όχι για να τον παρηγορήσει ο παπάς, γιατί αυτός ο παπάς που λείπει από το ναό δεν είναι για να παρηγορήσει, αλλά για να ανάψει ένα κεράκι. Και εμείς να το στερούμε. Η παρουσία μας στο ναό, το ελάχιστο, συν η δυνατότητα να κάνουμε μια κατήχηση στο λαό, να πούμε 5 απλά πράγματα, πίστεως, για να μπορέσει να αναστηθεί κάτι και να δώσει ζωή, είναι πολύ βασικό. Να πω και ένα ακόμη. Το κατηχητικό μας έργο, η προσέγγιση της νεολαίας, της νεότητος. Δεν ξέρουν τα παιδιά τίποτε. Ξέρουν μόνο ότι η Εκκλησία είναι ένα άρρωστο πράγμα. Κακό, για να το αποφύγουν, ότι δεν έχει να τους πει τίποτα. Δεν είναι οι σημερινοί κοσάριδες
και οι 25άριδες, όπως ήταν οι 50άριδες που ήταν παπαδάκια στο ιερό και κάτι ξέρανε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω και αυτοί είναι υπεύθυνοι και ίσως είναι κυρίως υπεύθυνοι και είναι και θύματα ίσως μιας κακής κατήχησης. Γιατί εμείς να μην κάνουμε μια πραγματικά εκκλησιαστική κατήχηση? Δεν είναι λύση μόνο να, ξέρω εγώ, με δολώματα να τραβήξουμε κόσμο για να αυξήσουμε αριθμητικά τα παιδιά επειδή δήθεν δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Μα είναι δυνατόν στη σημερινή κοινωνία να προσφέρουμε εμείς έναν πυρήνα βιωμένης αληθείας, πίστεως και αγιότητος και να μην ευνηδιαστεί όπως ευνηδιάζει ένα νέο παιδί, όπως ευνηδιάζεται ο μέσος πολίτης από τους φόρους που του έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη? Αυτός είναι ο τρόπος της κατηχήσεως. Να δημιουργήσουμε εκκλησιαστική κατήχηση. Να μάθουν τα παιδιά να ζουν με την Εκκλησία. Να ζουν με την ενορία. Να νιώθουν το μυστήριο. Να έχουν βιώματα και όχι μόνο απόψεις και ξερές γνώσεις. Αν αυτό το πράγμα γίνει, τότε θα επιτελεστεί και ένα ακόμη πολύ σημαντικό. Όχι μόνο η ανάδειξη των κρυμμένων δυνάμεων, αλλά η συντήρηση της μαγιάς της πίστεως για το ενδεχόμενο που θα γίνει μια κοιλιά στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας και του έθνους μας, αυτή η μαγιά να βοηθήσει να γίνει μια Ανάσταση ανάλογη με την Ανάσταση που, η οποία γίνεται στις χώρες τις πρώην κομμουνιστικές σήμερα. Έμεινε η μαγιά τα 70 χρόνια στη Ρωσία και σήμερα με την μορφή και τους τρόπους της εκφράσης που έχει, χωρίς να θέλω να τα εξειδανικεύσω, ξαναβγαίνει η πίστη, άσχετα με το τι γίνεται η Εκκλησία ως διοικητική και κοσμική και πολιτική ενδεχομένως φωνή. Αυτή τη μαγιά οφείλουμε να την κρατήσουμε, να τη συντηρήσουμε στην συνείδηση του λαού και στις καρδιές του κάθε ανθρώπου. Τότε, και τελειώνω, μπορούν να συμβούν νομίζω τρία πράγματα. Πάλι θα στραφώ στο παράδειγμα των τριών παιδών. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί με την προσευχή τους είναι το σημείο που συνέβη. Να καίγεται ο τόπος, να εκαίουν την Κάμινο επταπλασίως, να τσουρουφλίζονται οι Πέριξ και αυτοί οι δροσιζόμενοι ανέμελπον των ύμνων. Να είσαι μέσα σε ένα καμίνι κρίσεως με μεγάλη παρηγοριά, με μεγάλη ελπίδα, με αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η κρίση να υπάρχει, να είναι διωγμένος ο Θεός και να είναι παρόν. Δεύτερο πράγμα. Να σβήσει η φωτιά. Ναι. Πάλι παράδειγμα την Παλαιά Διαθήκη. Πριν από τα Σόδωμα και Γόμορα, όλο το περιστατικό του διαλόγου του Αβραάμ με το Θεό, η παρουσία και πέντε ανθρώπων, αυθεντικών, γιατί όχι περισσότερων, θα μπορούσε σαφώς να ανατρέψει την εξέλιξη των πραγμάτων και να αναδείξει μοναδικά στοιχεία που η ευημερία δεν κατάφερε να αναδείξει. Θα μπορούσε ο ίδιος ο Θεός να παρέμβει στην ιστορία και να ανατρέψει τα πράγματα, όπως εκείνος γνωρίζει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που η δική του βούληση γνωρίζει να εκφράζονται. Και ένα τέταρτο πράγμα, και αυτό νομίζω είναι το πολύ βασικό, είναι η ανακαίνιση της ιερατικής συνειδήσεως να έχει γίνει. Να καταλάβουμε ότι είμαστε διάκονοι των μυστηρίων του Θεού. Δεν είμαστε φυσικά επαγγελματίες, δεν είμαστε κοινωνικοί εργάτες. Αλλά αυτό που επαγγελόμεθα είμαστε προφήτες. Αυτό που επαγγελόμεθα εμείς ως ιερείς είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα της αληθείας του, την παρουσία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο και στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αφού προηγουμένως την έχουμε αισθανθεί εμείς οι ίδιοι. Τότε θα καταλάβουμε ότι ο δρόμος μας δεν είναι ο δρόμος της εξουσίας μας, ούτε του αξιώματός μας, ούτε της προσωπικής μας ασφάλειας, αλλά είναι ο δρόμος της θυσίας και του σταυρού, αυτού που λέμε στις χειροτονίες μας όλοι και ίσως δεν το εννοούμε στη ζωή μας. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ να δώσει ο Θεός από αυτήν τη Μητρόπολη, από εμάς, από αυτή την ομάδα, των ιερέων που συναπαρτίζουμε το σώμα το εκκλησιαστικό, των κληρικών, να ξεκινήσει μια εσωτερική τέτοια παρήγορος επανάσταση, η οποία πραγματικά να αλλάξει πρώτα τη δική μας τη ζωή και να δώσει και σημεία και καρπούς και έργο και αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Τότε πραγματικά η κρίση, όπως ανέφερε ο Σεβασμιότατος, θα έχει αποδειχθεί όχι μόνο μοναδική ευκαιρία, αλλά και μια σπάνια ευλογία. Σας το εύχομαι.